Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με τον Δημήτρη και την Ελένη και υποδεχόμαστε τον κύριο Νίκο Μπίστη. Καλησπέρα, κύριε Μπίστη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, τον Υπουργό Κυβέρνηση. Σα άκουγα με ενδιαφέρον. Στέλεχο με μεγάλη έτσι, πορεία στον χώρο τη κεντρική αριστερά και ένα άνθρωπο που απαντά όλα τα ερωτήματα. Και θέλω να σα ρωτήσω τώρα, ε, μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση, έχοντα ε, περάσει και έχοντα ζήσει διασπάσει, δηλαδή το βιβλίο σα το προχωρώντα και αναθεωρώντα είναι έτσι χαρακτηριστικό, αλλά εδώ δεν πρόκειται περί <coughs> αναθεώρηση, πρόκειται περί μια διάσπαση ενό χώρου που για να αντισλέψω και τον τίτλο του βιβλίου σα δεν είναι ένα θεωρεί, λέει πάνω κάτω τα ίδια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η μία πλευρά είναι ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη μιλά για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μα πείτε έτσι με απλά λόγια για ποιο λόγο υπάρχει η νέα αριστερά και δεν αρκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα αριστερά υπάρχει γιατί πρέπει να δοθεί μια χειρολαβή σε αριστερού, όχι μόνο που είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή παραμένουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε μια πολύ μεγάλη ομάδα αριστερών δημοκρατών ψυχοφόρων οι οποίοι έχουν φύγει από το χώρο. Εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό. Πριν τον Κασελάκη δηλαδή και πριν τον Κασελάκη. Και πριν τον Κασελάκη και βεβαίως η πορεία επιταχύνεται γιατί αυτό το δίμενο ήταν εξαιρετικά διδακτικό. Ξέρω ότι υπάρχουν αντίθετες απόψεις, ξέρω ότι φίλοι και σύντροφοι που του εκτιμώ πολύ λένε Α περιμένατε μέχρι τι ευρωεκλογέ. Εκεί θα καθάριζαν τα πράγματα. Κατά την άποψή μα, θα ήταν μια πορεία καταστροφή, ε, και υπάρχουν και ζητήματα πολιτική αξιοπρέπεια του καθένα μα και της καθεμιά. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό όμω είναι τα πολιτικά ζητήματα που πιστεύουμε ότι επήγει αυτή τη στιγμή για να αμφισβητηθεί η μονοκρατορία τη δεξιά και του Μητσοτάκη να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς ένα κόμμα το οποίο θα κρατήσει τις καλύτερες παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά θα ξεκόψει και αυτό ήταν ένα σημείο που δεν το πρόσεξε πολύ ο τύπος από, από, από την ομιλία του Χαρίτσι χθες, που. είπε από συμπεριφορές που τις ανεχτήκαμε δηλαδή κάνω την αυτοκριτική μας για, για συμπεριφορές που ανεχθήκαμε και μας, κόψανε, α, μας απόκοψαν από το αξιακό πεδίο. Νομίζω ότι είναι Δηλαδή, εσά προσωπικά. Εχθροπάθεια και, και λοιπά. Θέλω να σα αναφέρει 10 φορέ, α πούμε. Φο... Δημοσίω στο Facebook σε τέτοιε συμπεριφορέ. Να σα πω κάτι. Αφήστε μένα τώρα και τον ο, Πολάκη. Τώρα, Νομίζω δηλαδή, ότι. Εσάς ναι, εδώ. εντάξει. Εγώ είναι γνωστό αυτό. Έχουμε μια ε, αντιπαράθεση που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ναι. Ε, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και μια εχθροπάθεια που, η οποία αναπτύχθηκε και προηγουμένως, μια αντίθεση που ξέκοψε το ΣΥΡΙΖΑ από δυνάμεις προοδευτικές οι οποίες πήραν αποστάσεις. Και βέβαια δημιουργήθηκε και χάσμα το οποίο και εκλογικά πληρώθηκε. Αυτά όμως είναι σημεία τα οποία λογικά... Θα πρέπει να συζητηθούν, από όλου θα πρέπει να συζητηθούν, από εμά όμω θα συζητηθούν. Πριν πάμε στην ερμηνεία και στον Δημήτρη, να, να προσθέσω ένα υποερώτημα. Την ώρα που εσεί παρουσιάζατε το νέο κόμμα, έδωσε mm -hmm. συνέντευξη ο κύριο Κασελάκη. Mm -hmm. Πώ το σχολιάζετε αυτό, Εντάξει, δικαίωμά του. Δεν είναι κομψό, αλλά. Εντάξει, πρέπει, το... Δεν σα ενόχλησε δηλαδή αυτό, Μα Όχι. Δε, δε. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν είδα να ενοχλήθηκε κανένα από εμά, εντάξει, θα μπορούσε να μην γίνει, ναι. αλλά από την άλλη πλευρά, εφόσον εκτίμησε. Το, το βασικό με τον κύριο Κασελάκη δεν είναι το πώ λέει και το με ποιον τρόπο εκφράζεται, είναι το τι λέει επί της ουσίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίσαμε και στην περίοδο την εκλογική mm -hmm. ε, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως από την πρώτη μέρα που εξελέγει. Εκεί επάνω υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις. Αλλά να πριν μπούμε στις ερωτήσεις που είπατε, να πω το εξή. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να, να παράγουμε κανένα εμφυλίο. Ε, θα κοιτάξουμε μπροστά, θα αντιμετωπίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ όπως ένα, οποιοδήποτε κόμμα που είναι στην αντιπολίτευση. Βεβαίως έχουμε τους δεσμούς αυτούς οι οποίοι είτε. υπήρξαν στο παρελθόν. Δεν, δεν διαγράφονται. Ε, επαναλαμβάνω, θα κρατήσουμε την τι καλύτερες στιγμές και παραδόσεις. Mm. Για παράδειγμα, εμείς δεν θα αμφισβητήσουμε το μαξιλάρι που το αμφισβήτησε ο, ο, ο κύριο Κασελάκη. Σε εσά ή στον Κασελάκη. Δηλαδή στο, στην Εντάξει, πλευρά, Τσίπρας, ή στον Κασελάκη. Ο Τσίπρα είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό δεν αμφισβητείται. Και πιστεύω κατά την άποψή μου ότι είναι και λογικό. Είναι και λογικό. Άρα, δεν μπορούσε να τρόπο, ακολουθήσει. Ο, 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 ο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και εσεί δεν έχετε επαφή μαζί του. Προσωπικά λέτε ή εμείς σαν Πολιτικά μιλάω για τον πολιτικά, πρωθυπουργό Τσίπρα δεν Πολιτικά Αλέξη, επαναλαμβάνω Κρατάμε τις καλύτερες παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ Αλλά υπάρχουν και παραδόσεις και πρακτικές Τις οποίες δεν θέλουμε να τις κρατήσουμε Αυτό δεν είναι μόνο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα mm. Αφορά αν θέλετε στο, στο σύνολο της ηγεσία και αφορά και στελέχη που είναι στη Νέα Αριστερά σήμερα, οι οποίοι οφείλουν και αυτοί να κάνουν την αυτοκριτική Αλλά... τους του για πλευρέ τη πολιτική την οποία ακολούθησαν. Να το πω λαϊκά, δεν καίγεστε να δείξετε τσιπρικότεροι εσεί. Νομίζω ότι κανένα δεν πρέπει. Και ο ίδιο ο Τσίπρα νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν να γίνεται πιο τσιπρικό από τον άλλον αυτή εδώ τη στιγμή. Έγραψε ένα μεγάλο κομμάτι τη ιστορία σου, ο Αλέξη Τσίπρα, με τα συν, με τα πλήν, κατά την άποψή μου αρκετά συν. Ε, Ταυτοχρόνω ήταν και μια συλλογική προσπάθεια του κόμματο, δηλαδή ο Τσίπρα δεν μπορεί να απεξαρτηθεί από το κόμμα του οποίο του οποίου ηγήθηκε. Βεβαίω, ω ηγέτη έχει τη δική του προσωπική σφραγίδα και τώρα συνεχίζουμε την πορεία μα. Τώρα είμαστε στη φάση που, όπω υπόθηκε προηγουμένω, πάμε γι' άλλα. Ωστόσο, κύριε Μπίστη, ε, ο Τσίπρα, ε, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ξέραμε, το γνωρίζαμε όλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο ε, δημιουργήθηκε ε, τώρα και... Ε, άρα, προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ... Για δημοσιογραφικούς δεν... λόγους προφανώς το λέτε, γιατί ε, θα ήταν φοβερό να ήταν το κόμμα ενός ανθρώπου, έτσι δεν είναι. Ε, ο ηγέτης παίζει από... πάντα όμως... Πάντα παίζει. Ε, παίζει το ρόλο του. Πάντα παίζει, αλλά μόνος του δεν θα μπορούσε ε, να κάνει και... τίποτα. Ναι, αλλά ο κύριο Τσίπρας mm. πήρε ένα κόμμα το οποίο ήταν στο 3%. Ε, του το έχει αναγνωρίσει το έδιες, αυτό, έδιες, νομίζω, και, ο Αντίπα, και οι αντίπαλοι του το έχουν αναγνωρίσει. Ε, το έχουν αναγνωρίσει. Από εκεί γνωρίσει. και πέρα, άρα, βέβαια, άρα, υπάρχει άρα, και μία ήττα. Άρα... Όχι, μία, ε, δύο. Ναι, προφανώς. Mm. Ε, στην πολιτική μας... Δεν αφορά ε, μόνο ε, τον Τσίπρα. Και, αυτό και, και οι, και οι Αλλά το γεγονός, όμως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε από ένα ε, κόμμα του 3%, κόμμα... Κυβερνητικό. Κυβερνητικό κόμμα δεν ε, θα σε αυτόν. Ναι. Και σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση προφανώ το αναγνωρίζετε και, αναγνωρίζετε και αντιλαμβάνεστε ότι κόσ, ένα κόσμο τον ακολουθεί και σήμερα. Άρα η νέα αριστερά αυτόν τον κόσμο προφανώ μπορεί να τον ήθελε. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αναφορέ στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Και όχι μόνο απλέ αναφορέ, αναφορέ επί τη ουσία για, για το έργο του κύριου Τσίπρα. Επαναλαμβάνω. Κανένα δεν μπορεί μόνο του να κάνει τα πάντα. Ε, Ήταν μια συλλογική προσπάθεια με τη σφραγίδα βέβαια Μας. του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λοιπόν, έκλεισε, τελείωσε. Ε, τώρα είμαστε σε μια νέα φάση. Ναι, άλλοι άνθρωποι Είχο. θα βάλουν τώρα τη σφραγίδα του και προφανώ νεότεροι από μένα. Εμείς, η λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου, θα είμαστε πιο πίσω. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε, κανέναν δεν μηδενίζουμε, αλλά βεβαίως θα πάμε και σε πιο συλλογικές καταστάσεις. Η αντίληψη ας πούμε του αρχηγισμού δεν βοήθησε κανένα κόμμα της αριστεράς. Η βοηθάει τον κόσμο της αριστεράς. Η αντίληψη της διάσπασης ενός κόμματος. Κοιτάξτε, οι διασπάσεις δεν είναι ευχάριστε και βεβαίως κανένας δεν θέλει να φύγει και από ένα κόμμα το οποίο το, το δημιούργησε και εμείς που έχουμε μία πορεία από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, πονάμε αυτή την υπόθεση πολύ και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να την αφήσουμε. από την άλλη μεριά βεβαίως υπάρχουν ζητήματα πολιτικής και ζητήματα και αξιοπρέπειας, τα οποία δεν σου επιτρέπουν να παρακολουθήσεις μία πορεία κατά τη δική μας εκτίμηση, όχι απλώς καθοδική, αλλά και επικίνδυνη για την αριστερά. Είπατε κύριε Πίστη για φαινόμενα εχθροπάθειας, σωστά το κατάλαβα, του προηγούμενου διαστήματος. Ε, σε αυτά, σε, στην περίοδο που εκδηλώθηκε αυτή η εχθροπάθεια, συμπεριλαμβάνεται και τα μνημονιακά χρόνια. Τα μνημονιακά χρόνια ήταν χρόνια οξύτητα mm -hmm. μεγάλη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία εκεί επάνω. Και πολλέ φορέ χάθηκε το μέτρο. Μάλιστα. Από όλου θα έλεγα. Κατά αυτή την έννοια δέχεστε ότι. Αυτό όμω να το δούμε μέσα στο συνολικό πλαίσιο. Προστά. και ε... να πούμε ότι κατά τη δική μου εκτίμηση, εγώ δεν ήμουνα μέχρι το, ε, το 18 στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τη στροφή που έγινε το 2015 και κυρίως μετά τις πρέσπες εγώ και άλλοι σύντροφοι πλησιάσαμε, ενταχθήκαμε, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τον Αλέξη τον Τζίπρα και με τους άλλους συντρόφους με τους οποίους βρισκόμαστε σήμερα μαζί. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό άρχισε να γίνεται ένα. μια διόρθωση πορεία και στα ζητήματα συμπεριφορά. Κατά αυτή την έννοια δέχεστε ότι αυτή η εχθροπάθεια δημιούργησε μια αυτό που λέμε τοξική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία του στήχησε, όπω είπατε και εσεί, δύο εκλογικέ αναμετρήσει. Ναι. Ταυτοχρόνω όμω θέλω να σα πω ότι η εχθροπάθεια που ερχόταν από το αντισύριζα μέτωπο mm -hmm. ήταν και αυτή κάτι το εξοντωτικό που υπήρχε. Θέλω να θυμίσω πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι τα κάνανε. Μάλιστα, αυτό δεν δικαιολογεί μια εχθροπάθεια που υπήρξε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα... Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφή. Εξηγεί να αλλά δεν δικαιολογεί. Αντιπαράθεση τα εθνικά. Γιατί αναφέρουμε στα εθνικά. Αναφερθήκατε στη συμφωνία των Πρεσπών. Πάει τώρα. Αυτό υπήρξε η αντιπαράθεση, είναι μια πραγματικότητα. Πάει ε... κάτι. Ακούω συνέχεια για τι. Δεν θα ε, κάνουμε πρέσπει πρέσπ... του παρά... παρά... Αιγαίου, Για πούμε. Η αντιπαράθεση. Γι' αυτό έρχομαι. Έρχομαι τώρα στην επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου, του κ. Ερντογάν. Ο κ. Κασελάκη μιλά διαρκώ για την πατριωτική αριστερά. Θέλω να μου πείτε. Τι διαφορετικό θα δούμε στην ανάγνωση των εθνικών θεμάτων από τη Νέα Αριστερά, με δεδομένο επίση ότι έχουμε και μία άτυπη επιστροφή, θεωρώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει και επίσημη, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κοτζιά, στο πλευρό του κυρίου Κασελάκη. Και θέλω να μου πείτε πώ βλέπετε εσεί τα εθνικά θέματα και τι σα διαχωρίζει και σε αυτά στην ανάγνωση με το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν σε λίγε ώρε εδώ ο Τούρκο Πρόεδρο. Θα ήθελα να δω την εξέλιξη της πολιτικής γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα λεγόμενα εθνικά θέματα που ουσιαστικά είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και λέω θέλω να τη δω, να τη δω Διότι αυτό το οποίο έχουμε δει τους δύο μήνες, όχι στα εθνικά θέματα μόνο, αλλά σε όλα τα ζητήματα, είναι μια εναλλαγή γραμμή. Δηλαδή άλλα στο ΣΕΒ, άλλα στον Economist, στα θέματα της οικονομίας. Πολύ πατριωτική αριστερά στην αρχή, μετά χάθηκε ο όρο. Ενδιαμέσω, όπω είπατε, εμφανίστηκε ο Νίκο Κουτζιά με θέσει οι οποίε είναι στα ελληνοτουρκικά, θέσει κατά την άποψή μου που δεν είχε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σκληρέ θέσει, λέτε. Σκληρέ θέσει, δεν είναι ακριβώ σαν του κ. Σαμαρά, που είναι θέσει. Δηλαδή, διάβαζα τη δήλωση του Κουτζιά, είπε Α έρθει ο Ερντογάν, δεν πειράζει. Ε, Α έρθει, αλλά ο κύριο Σαμαρά ήταν να μην έρθει mm -hmm. καθόλου. Είναι μία αντίληψη που δεν δέχεται ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος επί της ουσίας, δεν δέχεται ότι πρέπει να υπάρξει όχι απλώς μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, γιατί αυτή η συνάντηση, μια και με ρωτάτε, έχει χαμηλές προσδοκίες. Όλοι έχουν χαμηλώσει τον πύχη. Ναι. Δεν περιμένει κανένας δηλαδή ότι θα έχουμε... Έστω μεσαία τάξη αποτελέσματα. Όχι, στην... έχουμε τη λεγόμενη soft agenda. Και με... Θα και έχουμε όμω μία soft agenda. Ναι, να είναι προφανέ είναι προφανές. νομίζω ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα ώστε να μην έχουμε αυτά τα οποία είχαν συμβεί τότε με Ερντογάν Παυλόπουλο ή αυτά που έγιναν με Ερντογάν Σόλτ mm -hmm. ε, στο Βερολίνο. Ε, η θέση που εμεί και άλλε δυνάμει τμήμα του Πασόκ επισημήτη είχε ε, είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη και αυτό αφορά δύο, το Ταγκόθελη δύο πρέπει να προχωρήσουμε σοβαρά στην επίλυση των διαφορών με διάλογο, με καταληκτική τη Διότι δεν όσο μένουν εκκρεμότητες, τότε, το είπε η Ελένη προηγουμένως, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος Ξαφνικών επιδεινώσεων. Ευτυχώ τώρα για οκτώ μήνε δεν έχουμε τι εντάσει στο Αιγαίο, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ πόσο αυτό μπορεί να επανέλθει. Ε, λέμε ότι η Τουρκία είναι απρόβλεπτη και ο Ερντογάν είναι απρόβλεπτο. Αυτό ισχύει εν μέρη, διότι να μαθαίνουμε και από του αντιπάλου μα, ε, η Τουρκία, η οποία δεν είναι το πρόθυμο παιδί τη Δύση, έχει κερδίσει σε ζητήματα εξωτερική πολιτική. Θέλω να σας πω, και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, όπου βλέπουμε τώρα μια εξέλιξη, η οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτή που περίμενε η Δύση, φαίνεται, ναι. αν και διαβάζουμε καλά τους Αμερικάνους ναι. και διαβάζουμε καλά και τον Σόλτεμπερ του, ε, ε, του ΝΑΤΟ, ότι ε, φαίνεται ε, ότι καλά, η Ρωσία καλά. κερδίζει πόντους. Εσεί δηλαδή, φέρα? τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, mm. δεν θα τον θέλατε στη Νέα Αριστερά? Εγώ μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ όταν έφευγε και ο Καμένο και ο Κοτζιά. Ε, το θεωρώ συμβολικό. Θεωρείτε <κυρίζει> <υπο, κυρίζει> ότι είναι μια οι που εκφράζει. Θεωρώ ότι πρέπει να του πιστωθεί προφανώ στον Τζίπρα πρωτίστω η συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν εξαιρετικά αρνητικό στο Κυπριακό. Εξαιρετικά αρνητικό στο Κυπριακό και η αντίληψή του για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει δεν βοηθάει. Μάλιστα. Τώρα, ε, ο Τώρα τι θα, πάνε... θα κάνει, αν θα πάει και θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αυτό είναι ένα θέμα που Μάλιστα. πρέπει ο κ. Ε, Κασελάκη να το Ο σημαίνει. κ. Κασελάκη έχει βάλει πύχη. Είχε πει στην αρχή 17, ήταν πιο φοβισμένο, να το πω πολιτικά. Στα πρώτα του αντανακλαστικά. Αργότερα, όμω, στη θεσμή συνέντευξη που παραχώρησε τον Αντώνη Ρόιτερ, είπε ότι έχει στόχο να επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στι ευρωεκλογέ. Θα ήθελα να μου πείτε το δικό σα πύχη. Η Νέα Αριστερά έχει πύχη στι ευρωεκλογέ. Η νέα Αριστερά είναι προφανέ ότι θα μετρηθεί για πρώτη φορά στι ευρωεκλογέ. Δεν έχουμε συζητήσει, γιατί θα ήταν επιπόλαιο να σας πω ένα νούμερο. Ε, πιστεύω όμως ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, τέτοιο που θα μας δώσει τη δυνατότητα στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές να αποτελέσουμε αυτόν τον πόλο τον οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο πριν από το... Ε, αυτή είναι η άποψή μου, δεν την έχουμε αποφασίσει mm -hmm. ακόμα. Γρήγορα να προχωρήσουμε στη συγκρότηση κόμματο. Ε... Να μην το αφήσουμε δηλαδή. Γιατί υπάρχει από και... τον νέο χρόνο και μετά. Ναι, βέβαια. Προφανώ θα τελειώσει ο προπολογισμό, θα πάμε στι γιορτέ. Αμέσω μετά, γιατί προσέξτε το κρίσιμο. γιατί ε, με συγχωρείτε ναι, γι' αυτό. Ε, είναι προφανές ότι δεν θέλουμε να συγκροτήσουμε ένα κόμμα από θράψματα του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω, η πρώτη ύλη θα είναι αυτή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά δυνάμει τη οικολογία, δυνάμει διανοουμένων, οι οποίοι έχουν αποκοπεί από την αριστερά το τελευταίο διάστημα, όχι τώρα μόνο επί Κασελάκη επιδεινώνεται, αλλά είχαν αποκοπεί και προηγουμένω. Η οικολογική διάσταση που είπα προηγουμένω, η φεμινιστική διάσταση, η οποία έχει αρκετά χαθεί, όχι μόνο από την αριστερά, γενικότερα mm -hmm. από το. Από το κίνημα. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν σε μια πορεία προ το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματο. Ε, το μέτρο, το ξέρετε καλύτερα από εμά, για την εκλογή ενό ευρωβουλευτή, είναι το 3,7. Αν δεν κάνω λάθο κι εγώ, εκτιμάτε ναι. ότι μπορεί να κερδίσετε έναν, δύο ευρωβουλευτές. Και πώ σχολιάζεται και τη σημερινή δήλωση του διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, του κ. Γιώργου Τσίπρα, ο οποίο είπε ότι το κόμμα σα θα είναι περίπου. θα έχει μια παρόμοια πορεία με το ποτάμι, δηλαδή θα είναι κόμμα μια χρήσεω. Που σκοπό έχει να βλάψει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν θέλω να τη σχολιάσω. Είναι, είναι, μια συνέχεια τη εμπάθεια που Είχα πει προηγουμένως. Ε, Αλλά είναι μια πολιτική να άποψη. Άλλο. Να τη μετρήσουμε. Να μα πει και για του ευρωβουλευτέ. Ε, ε, πόσο... Είναι πόσο... ναι. εκτιμώσιμη Εγώ, δύο. 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 Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε δύο. Θα έχουμε δύο ευρωβουλευτέ. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε δύο. Το πιστεύω. Ακρά. Δεν λέω υπερφύαλα πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε δύο. Τώρα για τις δηλώσεις που είπατε προηγουμένω. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Στη ζωή μου έχω ακούσει γενικώ πάρα πολλά πράγματα. Ε, θα έλεγα όλοι να είναι πιο χαμηλά Άκουσα και τον, τον κύριο Σπίτζη που είπε ότι δεν μπορώ να έρθω Δεν είμαι δεξιό για να πάω στη Νέα Ύστερα Εντάξει, Ο καθένα είναι ότι δηλώσει ένα, ένα τελευταίο κύριε Μπίστη Καλά, ε, ε, από θέλω, δηλώσεις όμως κύριε λιτό, Μπίστη Είχαμε όλο να το προηγούμενο να... διάστημα αυτό ισχύει, αυτό δεν θα διαφωνήσει κανεί. Προσβλητικέ από την πλευρά μα, όχι. Λοιπόν, Στέψτε. Ε, ε, υπάρχει μια πλευρά του Πασόκ. Τον κύριο Τον είπαν τον κύριο Κασελάκη. Μισό λεπτό. Ε, για να, να θέσω το ερώτημα. Υπάρχει μια πλευρά του Πασόκ, το είδα από τον κύριο Μαργαρίτη τώρα, είναι μέρο mm. του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ. Mm -hmm. ε, λέει ότι βλέπουν με, με ενδιαφέρον αυτή την πλευρά και μάλιστα εκείνο περιγράφει και πιο εύκολη την επικοινωνία μεταξύ τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά. Εσεί βλέπετε θετικά τη συμπόρευση των δύο κομμάτων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και γενικά του διάβλου επικοινωνία, Πασόκ και Νέα Αριστερά. Να σα θυμίσω λιγάκι στο παρελθόν. Για το Θόδωρο, το, το, το Μαργαρίτη, το θεωρώ φυσιολογικό. Είναι και σάρξε τη από Την αριστερά προέρχεται. Ναι. Είναι Για τα φυσιολογικό, και φυσιολογικό να έχει ε, αυτή τη στάση. Μακάρι να είναι και μια στάση γενικότερη του Πασόκ, που δεν είναι όμω θέμα απλώ διάθεση. Είναι θέμα προγραμματική συμφωνίας. Αλλά θέλω να θυμίσω, επειδή άκουγα προηγουμένως που λέγατε για το Τζακαλώτο κλπ. Ε, που εγώ δεν είμαι στο ίδιο ρεύμα ας πούμε, που ήταν yeah. ο Τζακαλώτο. Αλλά θέλω να σας πω ότι ειδικά ο, ο ο Φίλης, mm. μιλάω για την ομπρέλα, ποτέ δεν ήταν αρνητική στην προγραμματική συμφωνία με την κεντρο αριστερά. Να θυμίσω ότι ο, Φίλη, Φίλης τον καιρό το σκληρό είχε πει με το Πασό και ας βρωμάει. Το θυμόσαστε που mm. το είχε πει. Mm. Και είχε κάνει εντύπωση. Mm. Τότε που τις σχέσει ήταν στο. Ναι, αλλά όταν σε μεγάλη υπάρχει ένταση. Υπάρχει ήταν αρνητική. Όχι, όχι, δεν ήταν αρνητική. Μπορεί να ήταν σε το διάφορα το... άλλα ζητήματα. Yeah. Αλλά σε ό,τι αφορά ο Τσακαλώτο, το έλεγε πάρα πολύ καθαρά. Εγώ θέλω να είμαι ένα αριστερό κόμμα. Άρα η ταυτότητά μου δεν συζητιέται. Αυτό δεν συζητιέται. Άρα τη Και εγώ και είμαι σύμφωνο σε αυτό. αυτό. Και είχε πει όμως ταυτοχρόνως ότι η συνεργασία με την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία είναι ένα θέμα προ συζήτηση. Άρα. Σε προγραμματική βάση. Προφανώ σε προγραμματική βάση. Δηλαδή, σε προσωπική βάση. Θέλετε το αυτό το προσωπικό ότι εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκι, Εγώ μπορώ να κάνω συμφωνίε. Εγώ μπορώ να κάνω το ένα και το άλλο. Δεν ισχύει στην πολιτική. Δηλαδή πιο συγκεκριμένο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι εννοείτε, θα καταθέσει ας πούμε η Νέα Αριστερά ε, κάποιες θέσεις και θα καλέσει το Πασόκ να δει αν συμφωνεί σε αυτές. Κοιτάξτε, δεν γίνεται ακριβώς έτσι στην πολιτική. Καταρχήν υπάρχει ο χώρος της κοινωνίας. Υπάρχει το μαζικό κίνημα, το οποίο δεν είναι στα καλύτερά του γενικά τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο στην Ελλάδα γενικά στην Ευρώπη, γενικά σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Έχουμε μια στροφή προ τα δεξιά, πανθομολογούμενη. Δεν είναι μόνο οι εκλογέ στην Ολλανδία, δεν είναι μόνο η Αργεντινή, είναι πολλά πράγματα. Άρα, το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι δυνάμει τη αριστερά και τη κεντροαριστερά είναι να σταθούν στα πόδια του. Σε ό,τι αφορά τη νέα αριστερά, το επίγον να σταθεί Α, στα πόδια τη. Πρώτα απ' όλα. Πίστη, και βεβαίω. Όταν... Ναι, ναι, ναι. ναι, Να τελειώσω. Παρακαλώ, και αμέσω μετά, με συγχωρείτε, κύριε Και βεβαίω, στη διαδικασία αυτή, η όσμωση θα υπέρθει πρώτα στο στο κοινωνικό πεδίο και μέσα στο πολιτικό πεδίο θα δούμε με βάση τις προγραμματικές συμφωνίες Αλήθει. που μπορεί να υπάρξουν. Αν ρωτάτε αν αυτό το θέλουμε, βεβαίως πρέπει να το θέλουμε και το θέλουμε, γιατί αλλιώς δεν αντιμετωπίζεται... Αλήθει η στροφή προ τα δεξιά που γίνεται στον κόσμο. Πάντω, όταν λε σε κάποιον με το πασόκια βρωμάει, επί τη ουσία δεν θε την εξωτερική εργασία. Μιλάμε πάντως, τα παλια... πάντως, για τότε πάντως, λέω. Δηλαδή, μιλά, πάντως, έλεγα, Μιλάμε έλεγε, για το 2015 τώρα. τώρα. Πάντω, <laughs> ένα φίλο μου μου okay, θυμίζει okay, okay. ότι ο, ο Πάνος ο Σκουρλέτης χαρακτήρισε και τον τοξικό το, πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου. Μεγάλο του λάθο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Να σα πω όμω κάτι. Επειδή Μα τώρα πάτε πίσω για Μην, Μην πάμε τόσο Σύριζα, πίσω κύριε. Μην πάμε με τόσο πίσω Πασοκοπήση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγα. Ο Στέφανος Κασελάκης Με σχωρείτε δύο λεπτά να τα θυμόμαστε όλα να. Ο Στέφανος Κασελάκης στον προεκλογικό αγώνα, στην πρώτη του εμφάνιση που έκανε στο συνέδριο, είπε ότι το Πασόκ είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Ναι. Ε, μετά το μάζεψε. Μάλιστα. Μετά Άρα, σακώθηκε εσύ, λοιπόν, για το σημείο του. Μην θυμίσω λοιπόν. για κάποιον λοιπόν. Μή... λοιπόν, Μή... που είπε κα... το κόμμα. Άρα μην πηγαίνουμε πίσω μόνο. Μην πηγαίνουμε μόνο πίσω. Εγώ αντιλαμβάνομαι πάντω ότι η πλευρά τη Νέα Αριστερά και ειδικά ο κ. Μπίση είναι θετική σε αυτό το διάλογο με το Πασόκ. Αυτό αντιλαμβάνομαι και μένει να το δούμε στην πορεία. Εμεί είμαστε θετικοί προ το διάλογο με όλε τι δυνάμει τη αριστερά. Μακάρι το κουκουέ να ήταν σε μια διαφορετική γραμμή, Και θα ήταν μια πολύ χρήσιμη δύναμη. Και με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν θα κάνουμε εμφύλιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο, λοιπόν. ο ΣΥΡΙΖΑ σε πέντε σημεία συμφωνεί. Μάλιστα, βεβαίως, λοιπόν, τώρα, κύριε Πίστερ. Μα συγχωρείτε, αλλά γιατί, επειδή άκουσα που το λέγατε προηγουμένω, βεβαίω πολύ σωστά την Ευρωπαϊκή Οδηγία ε, δεν την καταψηφίσαμε. Γιατί ήταν αίτημα τη αντιπολίτευση. Αν τα γυρίσανε τώρα δεν για κοινωνικό σκοπό. Όχι για κοινωνικό σκοπό. Δεν έχαιρε να τη θέσετε. Εξηγώ τη θέση μα. Εγώ εξηγώ τη θέση ναι. μα. Πάντω, να... πολύ δε 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 σωστά έγινε. ο Ευλίδη Αγκαλώτο σήμερα εξήγησε λοιπόν. δε γιατί δε 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 να ήταν μην να μπορούν νη και πρώην σύντροφοι να συμφωνήσουν για το αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία ή όχι. Είναι ένα θέμα. Δεν θα το λύσουμε. Γιατί εσεί λέτε σωστά είναι ευρωπαϊκή οδηγία, οι άλλοι λένε. Λένε ψέματα δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Ε, είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Τώρα έγινε, θα δούμε και στην πορεία πώ θα διαφοροποιούνται τα δύο κόμματα. Τους. Έχουμε θα... δρόμο θα... μπροστά μα. Ευχαριστώ τον κύριο πάντα. Πίστη που ήσασταν εδώ μαζί μα σήμερα. Να είστε καλά, θα... αφήσω αφήσω τα ερωτήματα και, ερωτήματα και να ευχηθώ, όπω και σε κάθε δημοκρατικό κόμμα, να έχετε καλή δύναμη σε όλε τι διεργασίε που θα έχετε. Να είστε καλά, κύριε Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Ευχαριστούμε. σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση και την συζήτηση όπω κάνουμε κάθε βράδυ πίσω από τι γραμμέ.